Γεια σας παιδιά, Βαγγέλης Μινάς εδώ από Unboxing Lab και κάνω αυτό το βίντεο γιατί σήμερα έχουμε την πρώτη μεγάλη πτώση τιμής του Xiaomi Mi 9 t Pro και νομίζω ότι αξίζει να του ρίξετε μια ματιά. Πάμε λοιπόν στη σελίδα Unboxing Lab στο Facebook. Εδώ πέρα λοιπόν βλέπουμε την προσφορά μας, 334,5 Ευρώ. Να σας πω ότι το Mi 9 t το οποίο είχα κάνει βίντεο το πήρα ακόμα πιο ακριβά Το είχα πάρει γύρω στα 350 ευρώ Βέβαια το είχα πάρει πάρα πολύ βιαστικά και μετά. Σε αυτή τη στιγμή μπορούμε να βρούμε το Mi 9 TAF Pro στα 334, κάτι το οποίο το σκέφτομαι πραγματικά και για μένα για να το κάνω βίντεο. Για να δούμε λίγο κάποια χαρακτηριστικά τη συσκευής συσκευή. Βλέπουμε ότι εξοπλίζεται με το Snapdragon 855. Αυτή είναι η, ουσιαστικά η μεγάλη αναβάθμιση σε σχέση με το Mi 9 TAF. Από εκεί και πέρα η οθόνη παιδιά είναι ίδια ακριβώ και με το Mi 9 Taf 6.39 inches AMOLED Full HD Plus χωρίς notch οι πίσω κάμερα είναι σχεδόν ίδιες με το Mi 9 Taf Ο υπερευρυγόνιος και ο τηλεφακός είναι ακριβώς ίδιοι Η κύρια διαφορά εντοπίζεται στον βασικό, στο κύριο 48 εσιτήρα Το Mi 9 Taf φοράει τον IMX582 ενώ το Mi 9 Taf Pro τον IMX586 και η ουσιαστική διαφορά του είναι η ικανότητα λήψη βίντεο 4K στα 60 FPS. Το Mi 9 t Pro μπορεί να τραβήξει βίντεο 4K στα 60 FPS, ενώ το Mi 9 9TAF ο εισιτήρα του σηκώνει βίντεο μέχρι 30 FPS σε 4K ανάλυση. Το ίδιο όμω και το chipset. Το Snapdragon 730 δεν σηκώνει 4K βίντεο πάνω από 30 FPS. Γι' αυτό το λόγο όλα η Xiaomi επέλεξε τον συγκεκριμένο εισιτήρα. Από εκεί και πέρα ε, άλλη μία αναβάθμιση σε σχέση με το Mi 9T είναι η υποστήριξη ταχυφόρτισης όπως βλέπουμε και εδώ πέρα στα 27W ενάντιθεση με τα 18W ε, του Mi 9T Πάμε λοιπόν να δοκιμάσουμε το κουπόνι στο ε, Banggood Κάνουμε κλικ στο link Θα επιλέξω τον μπλε χρώμα το οποίο είναι και το αγαπημένο μου Πατάω pre-order Και εδώ πέρα πάμε να βάλουμε τον εκπτωτικό μας κωδικό τον οποίο θα το βρούμε εδώ πέρα Κάνουμε apply και βλέπουμε ότι η τιμή έπεσε στα 369 ε, δολάρια. Πατάμε proceed to checkout. Σαν μέθοδο αποστολής επιλέγουμε το priority direct mail. Αφαιρούμε το shipping insurance το οποίο ε, είναι άχρηστο στην ουσία. Αφαιρούμε και αυτό εδώ το κουτάκι. Συνέχεια βρίσκουν τρόπους οι Κινέζοι να μας πάρουν παραπάνω χρήματα κατά τη διάρκεια ε, της αγοράς μας και εδώ πέρα βλέπουμε τελική τιμή 373,75 δολάρια μαζί με τα μεταφορικά κάτι το οποίο μεταφράζεται σε 336,7 ευρώ μαζί με τα μεταφορικά σε αυτό το σημείο να γυρίσουμε πίσω στη σελίδα μου στο facebook και να σας πω αυτό που γράφω και εδώ πέρα ότι σε όσους δεν πιάνει το κουπόνι επειδή νωρίτερα μέσα στην ημέρα είχα δώσει ένα ε, άλλο link για το Mi 9 το οποίο έβγαινε γύρω στα 343 ευρώ αν δεν κάνω λάθος όσοι κάνατε κλικ εκεί πέρα δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουπόνι και το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι απλά να δοκιμάσετε έναν άλλο browser ή πολύ απλά να καθαρίσετε τα, να καθαρίσετε τα cookies δικά σας από τον browser που χρησιμοποιείτε ε, όπως πάντα σε προϊόντα ανώ των 22 ευρώ επιλέγουμε Priority Direct Mail από το Banggood και όπως γράφω και εδώ πέρα στο post, όπως πάντα σας προτείνω να κάνετε την αγορά σας και να πληρώσετε μέσω PayPal για έξτρα ασφάλεια. Και όπως πάντα, αν θέλετε να στηρίξετε το κανάλι και την δουλειά μου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα link μου για την αγορά σας. Και σημαντικό, όπως βλέπετε, την δημοσίευση αυτή την έκανα, όπως γράφω εδώ πέρα, περίπου πριν 43 λεπτά, τώρα είναι 6 και 10 το απόγευμα το κουπόνι αυτό ανέβηκε όμω πολύ πιο νωρίς Το Telegram δεν τα ανεβάζω εγώ τα κουπόνια στο Telegram, γι' αυτό καλό θα ήταν να κάνετε και μία εγγραφή στο κανάλι μα στο Telegram. Βλέπετε το link εδώ πέρα, και να σα δείξω λίγο και κάτι άλλο το οποίο δεν νομίζω να σα το έχω ξαναδείξει. Α μπούμε στο Telegram, βλέπουμε εδώ πέρα την ε, ομάδα μα και θέλουμε να βρούμε ένα συγκεκριμένο προϊόν. Τώρα είμαστε στο σημείο που βλέπουμε εδώ πέρα το Digo, το. Ντίγκο, το θερμόμετρο και εδώ πέρα βλέπουμε ακουστικά πίστον πάμε εδώ πέρα στο, στο search, στην αναζήτηση και γράφουμε Mi 9 TAF Pro πατάμε enter και εδώ πέρα βλέπουμε όλα τα διαθέσιμα ε, κουπόνια, όσες φορές έχουμε ανεβάσει το Mi 9 Tough Pro θα το βρείτε εδώ πέρα. Έτσι μπορείτε να κάνετε πάρα πολύ εύκολα αναζήτηση στο Telegram και δεν χρειάζεται κάθε φορά να μου ζητάτε ή να με ρωτάτε αν υπάρχει κάποιο κουπόνι. Γιατί αν υπάρχει κάποιο κουπόνι σίγουρα θα έχει ανέβει είτε στο Telegram είτε θα έχει ανέβει στο Excel το οποίο περιέχει όλα τα κουπόνια είτε από Gearbest είτε από Banggood. Οπότε αυτό ήταν το βίντεο για, το, για την προσφορά για το Mi 9 Tough Pro. Το θέμα είναι αξίζει σε αυτά τα λεφτά. Ε, πιστεύω ότι σίγουρα αξίζει, αλλά πάντα όλα είναι, θέμα, όλα είναι σχετικά. Για κάποιου χρήστε αξίζει να δώσουν 1100 για να πάρουν το Samsung Note 10. Για μένα προσωπικά δεν αξίζει. Για κάποιου χρήστε θα αξίζει να πάρουν το Mi 9 t το απλό, το οποίο μπορεί να το βρει πλέον γύρω στα 250 ευρώ και δεν θέλουν να δώσουν τα extra 80 για τον Snapdragon 855 για, για, το 4K 60 FPS και για την γρηγορότερη φόρτιση. Οπότε είναι πολύ σχετικό το αν αξίζει ή όχι. Προσωπικά για μένα αξίζει. Για άλλου χρήστε ίσω αξίζει καλύτερα να μείνει στο Mi 9 t Οπότε είναι καθαρά δικό σας θέμα, θέμα προτεραιοτήτων, και δεν μπορώ να πω κάτι εγώ γι' αυτό. Και τώρα που μου ήρθε στο μυαλό, μια πάρα πολύ καλή επιλογή με ένα πενητάρικό, ένα 60 ευρώ παραπάνω είναι και το OnePlus 7 το οποίο στην έκδοση 8256 βγαίνει γύρω στα 400-405 ε, ευρώ οπότε είναι αυτό που σας είπα, είναι λίγο θέμα προτεραιοτήτων Κάποιο σου λέει, θα δώσω 340 για το Mi 9 Tough Pro δεν δίνω αλλά 50-60 για το OnePlus 7 το οποίο έχω προτείνει σε πάρα πολλά παιδιά καθώς πρόκειται για το 8256 Επίσης, να μην σας μπέρεψα, να σας βοήθησε το βίντεο μου. Γράψτε μου κάτω σε σχόλια τη γνώμη σας για το Mi 9 Pro και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! Και φυσικά αν σας άρεσε το βίντεο μου, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και κλικ στο καμπανάκι των ειδοποιήσεων για να μην χάνετε ποτέ τα νέα μου βίντεο.